Επίσκεψη μετά τον Μποναμά 7 εκατομμυρίων ευρώ έκανε στη Μεσαρά και το Δήμο Φεστού ο Υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης, χρήματα που θα διατεθούν για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Με ιδιαίτερη χαρά επισκέφθηκα τον Δήμο του Φεστού ύστερα από την ευγενική πρόσκληση του Δημάρχου με την ευκαιρία της εκταμείευσης της πρώτης δόσης του ποσού για την αποκατάσταση των καταστροφών των προηγούμενων ετών ύψους 7 εκατομμυρίων. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δημοσίως, διότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τόσο με εμένα προσωπικά όσο και με τον Υπουργό τον κύριο Καραμαλή. Οι μελέτες θα γίνουν φυσικά σε κάποια σημεία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο Γεροπόταμο που υπάρχουν προβλήματα και ο Δήμος δυστυχώς έχει αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω, όλοι ξέρουν. Θα μπορέσει να γίνουν σε διάφορα χωριά τα οποία αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πλημμυρικά φαινόμενα με χυμάρους οι οποίοι περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, όπως ακόμα και στις μοίρες τις ίδιες. Χωριά τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων, τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Στη σύσκεψη που ακολούθησε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έργα που θα βάλουν σε νέα τροχιά ανάπτυξης την περιοχή της Μεσαράς. Νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα στο Δήμο για αναπτυξιακά έργα που πρέπει να γίνουν, να οραματιστούμε το μέλλον της περιοχής για τα επόμενα χρόνια και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις και βήματα. Είναι μια ευτυχή συγκυρία για το Δήμο Φεστού, για το Δήμο μας, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία λόγω της πανδημίας προκύπτουν για την ανάκαμψη του τόπου μας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης τόνισε την ανάγκη υλοποίησης του έργου της εκτροπής του Πλατή Ποταμού που θα εμπλουτίσει το φράγμα της Φανερωμένης. Το φράγμα Πλατή, το οποίο στην ουσία θα υδροδοτήσει το φράγμα της Φανερωμένης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ορίμανσης. Θα είναι από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της χώρας μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης και επομένως θα είναι από τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια άμεσα. Επομένως, η περιοχή θα μπορεί να ευεργετηθεί από τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Στη σύσκεψη, ο Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας έθεσε το θέμα του αποχαρακτηρισμού του δρόμου που περνάει από την πρώτη βασιλική της Κρήτης. Είναι πριν το χωριό Μητρόπολη, η οποία είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη σε μέγεθος της Κρήτης, η δεύτερη στην Ελλάδα και η πρώτη σε ψηφιδωτά σε όλη την Κρήτη. Την τέμνει ένας δρόμος. Θα μελετήσω τη συγκεκριμένη υπόθεση και μάλλον σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί από ό,τι φαίνεται αποτελεί μέρος του επαρχιακού δικτύου, θα προχωρήσουμε σε ανάλογες ενέργειες προκειμένου αυτό το έργο να αποχαρακτηριστεί.